Σε εξέλιξη είναι τις τελευταίες εβδομάδες οι εργασίες της θεμελίωσης στο παλαιό Χατζικώστα, στον χώρο όπου θα υποδεχθεί το επόμενο χρονικό διάστημα τις προκατασκευασμένες αίθουσες για την μεταφορά του πρώτου νηπιαγωγείου Ιωαννίνων αλλά και του σχολείου αναπήρων παιδιών. Πρόκειται για δύο σχολικές μονάδες που εδώ και χρόνια αναζητούν στέγη και πλέον φαίνεται πως απέχουμε λίγους μόλις μήνες από την οριστική επίλυση ενός ζητήματος που συνάντησε αρκετά εμπόδια και καθυστερήσεις. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα το πρώτο νηπιαγωγείο Ιωαννίνων μετά την μεταφορά του από την Παπαζόγλιο Σχολή συστεγάζεται με το Καπλάνιο Δημοτικό Σχολείο, ενώ το Σχολείο Αναπήρων Παιδιών συνεχίζει να φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις της ΕΛΕΠΑΠ μετά από συνεχείς παρατάσεις που δόθηκαν. Καλώς εχόντων των πραγμάτων λοιπόν από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, με την έναρξη δηλαδή της νέας σχολικής χρονιάς, οι μαθητές των δύο σχολικών μονάδων θα βρεθούν σε νέες αίθουσες στο παλιό Χατζικώστα. Η εγκατάσταση των προκατασκευασμένων κτηρίων είναι πλέον θέμα χρόνου μετά την εντατική συνεργασία Δήμου Ιωαννιτών και Περιφέρειας Υπήρου και αναμένεται η μετεγκατάσταση των παραπάνω σχολείων να γίνει πραγματικότητα. Στα τέλη Ιανουαρίου, η Περιφέρεια Υπήρου ανέδειξε τον ανάδοχο για τη μεταφορά και την τοποθέτηση των προκατασκευασμένων κτηρίων, ώστε το Σεπτέμβριο να είναι έτοιμα για να υποδεχθούν τους μαθητές. Το συγκεκριμένο έργο υπενθυμίζεται πως έχει υπογραφεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ιωαννιτών και της Περιφέρειας Υπήρου. Το έργο έχει προϋπολογισμό 339.000 ευρώ. Στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης Δήμου και Περιφέρειας, η Περιφέρεια Υπήρου έχει αναλάβει να διαθέσει και να μεταφέρει τα δύο προκατασκευασμένα κτίρια εμβαδού 210 τετραγωνικών μέτρων το καθένα. Επίσης, έχει αναλάβει και την θεμελίωση που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτό το χρονικό διάστημα, ώστε να τοποθετηθούν με ασφάλεια οι προκατασκευασμένες αίθουσες. Ο Δήμος από την πλευρά του θα κατασκευάσει την περίφραξη, θα προχωρήσει στην διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, στη σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο και στην ηλεκτροδότηση των κτισμάτων.